Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη. Είναι ο πρόεδρος τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Βλατάκη. Καλησπέρα και σας. Είστε ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι του τουρισμού και οι απόψεις σας και οι θέσεις σας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και θέλω να σας ξεκινήσω από το εξής που αποτελεί και το ζητούμενο, πώς δηλαδή μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μία σεζόν με πολλές ιδιαιτερότητες, με πολλές δυσκολίες και με πάρα πολλά προβλήματα. Πόσο εύκολες είναι οι διακοπές με plexiglass, πόσο εύκολες είναι οι διακοπές μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο. Να σας πω μερικές σκέψεις που μου βάζετε τώρα. Είμαστε τώρα στο μετέχμιο το τι θέλουμε και το τι μπορούμε. Ακόμα και εμείς οι πολύπειροι αδυνατούμε να προβλέψουμε τον καλύτερο τρόπο για να συναντηθούν τα θέλω και τα μπορώ. Το σίγουρο είναι όμως ότι χωρίς ρίσκο δεν θα γίνει ποτέ. Οι λοιμοξιολόγοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να εστιάσουν και να εμπιστευθούν την ατομική ευθύνη και την ατομική υγιεινή. Η πολιτική προστασία, τη σύσταση και όχι την επιβολή. Αλλιώς δεν είναι διακοπές. Να σεβόμαστε βέβαια τον ιό, αλλά όχι να το φοβόμαστε. Είναι σαν τη θάλασσα. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε νοσοκομιακά τα μέσα μεταφοράς αεροπλάνα και πούλμαν, και δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει τα αρμόδια υπουργεία να πάρουν μέτρα όσον αφορά τη μερίδα που αναλογεί στο κράτος για να γίνουμε ανταγωνιστικοί, δηλαδή αυτό που συζητάμε για την επιδότηση εργασίας και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Οι επιχειρηματίες να ακολουθήσουμε την έννοια του επιχειρήν, δηλαδή με ρίσκο, και οι εργαζόμενοι και η κοινωνία, ότι αν δεν επανακινήσουμε με σύμπνοια, ο χειμώνας θα φέρει πολλαπλάσια θανάτους από άλλες αιτίες. Μάλιστα. Κύριε Βλατάκη, να σας πάω λίγο στα υγειονομικά πρωτόκολλα που αναμένεται να οριστικοποιηθούν προσεχώς, διότι η ανάγκη να υπάρξει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο που θα οριοθετεί την ευθύνη των ξενοδόχων σε περίπτωση κρούσματος κορονοϊού είναι επιτακτική. Κάτι παραπάνω από επιτακτική, θα σας έλεγε ενδεχομένως ένας επιχειρηματίας. Είναι ένα θέμα που το θέτουν οι πάντες. Αν ομιγέννητο κάποιος από τους πελάτες του ξενοδοχείου, παίρνουμε αυτή την εκδοχή, νοσήσει από κορονοϊό, ή ακόμη χειρότερα, αν χάσει κάποιο δικό του, ο ξενοδόχος θα μπει σε περιπέτειες. Κοιτάξτε, σε περίπτωση δίκης έχουμε μία νομική γνωμάτευση. Είναι δυσχερής έως αδύνατη η απόδειξη της απαραίτητης αιτιόδους συνάφειας για να γεννηθεί η αποζημίωση, για να γεννηθεί η ευθύνη προς αποζημίωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και σε δίκη να φτάσει, ακόμα και στο εξωτερικό να γίνει, από τη στιγμή που είναι πανδημία, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο να δώσει ευθύνη, διότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι νόσησε στο ξενοδοχείο ή στο πούλμαν ή στο αεροπλάνο. Δεν αποδεικνύεται αυτό. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι υπερβολική η ανησυχία για το συγκεκριμένο θέμα από τη στιγμή που υπάρχει πανδημία. Και θέλω να σας πω ότι ήδη τα ξενοδοχεία που άνοιξαν στην Ασία χρησιμοποιούν ένα έγγραφο disclaimer, δηλαδή ένα έγγραφο αποποίησης ευθύνης, το οποίο βέβαια και να το υπογράψουν, άμα θέλει κανείς να κάνει αγωγή, μπορεί να αιτηθεί στην αγωγή εφόσον το επιτρέπει το δίκαιο, αλλά από την άλλη μεριά είναι ψυχολογική η όρη ότι όταν κάποιος υπογράφει ένα τέτοιο χαρτί, πολύ δύσκολα και δέχεται την ευθύνη, πολύ δύσκολα θα πάει σε δίκη. Παρόλα αυτά, αυτό αφορά τους μεμονωμένους πελάτες. Όσον αφορά τα πακέτα, οι tour operator θα βάλουν εκεί στα terms and conditions, στις όρους δηλαδή, που υπογράφει κανείς και για τα προσωπικά δεδομένα, θα βάλει και αυτό ότι την αποποίηση ευθύνης για την οποία μιλάμε. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Δεν πρέπει αυτό να μας φοβίζει. Αυτό το οποίο πρέπει όλοι μαζί να δούμε είναι αυτά τα τρία πράγματα που σας είπα. Αυτό δηλαδή την μερίδιο που αναλογούν
στον καθένα, στους εργαζόμενους, στους επιχειρηματίες και στην κυβέρνηση για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Όμως τα υπόλοιπα είναι ένας γόρδιος δεσμός όσον αφορά τα κράτη από τα οποία θα έρθουν οι πελάτες. Και εκεί όσο διαρκεί ο κορονοϊός και δεν οριζοντιώνεται και είναι κλειστά τα σύνορα, τα αεροδρόμια και δεν γίνονται πτήσεις, εκεί είναι το θέμα. Και χρειάζεται ένα σπαθί. Ένα σπαθί όπως το Μέγα Αλέξανδρο, δηλαδή μεγάλη απόφαση για να κόψουν αυτό το γόρδιο δεσμό και να αρχίσει ξανά να επανεκκινείται η οικονομία και ο τουρισμός. Μάλιστα. Για να είμαι λίγο πιο αισιόδοξος από τον φίλο μου, τον κύριο Χνάρη, ο οποίος θα ομολογμένος είπε μεγάλες αλήθειες, αλλά από την άλλη μεριά είναι για τα πάντα υπάρχει λύση. Mm-hmm. Η δική μου αίσθηση είναι ότι θα αρχίσουμε, ότι θα έχουμε μία ολιγόμενη σεζόν, ότι θα βάλουμε όλοι νερό στο κρασί μας και ότι στο κάτω-κάτω της εγγραφής θα πρέπει να καταλάβουμε και οι λοιμοξιολόγοι ότι το να είναι 1,5 μέτρο το ένα τραπέζι από το άλλο, να φάνε στο εστιατόριο και μετά να πάνε απ' έξω και να είναι 20 άτομα μαζί να πίνουν ποτό και να κολλήσουν εκεί, νομίζω ότι είναι γελίο. Θα πρέπει, όπως σας είπα, να εμπιστευτούμε την ατομική ευθύνη, την ατομική υγιεινή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια τακτική που προκρίνεται από πλευράς της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες που θα έρθουν στη χώρα. Θα γίνεται ένα τεστ 72 ώρες πριν ταξιδέψουν. Δεν είναι αυτό σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. Ωραία. Επειδή προκρίνεται ως λύση, επιτρέψτε μου λίγο να το θέσουμε λίγο στο τραπέζι. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το πράγμα υλοποιείται στην πράξη. Ωραία. Αν κάποιος κλείσει σήμερα ένα πακέτο διακοπών για τον Αύγουστο, αλλά 72 ώρες πριν εντοπιστεί θετικό στον ιό, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Δεν θα έρθει. Και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την αποζημίωση. Mm. Εδώ υπάρχουν μεγάλο flexibility που λέμε, δηλαδή ανέχεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Είναι πανδημία. Αλλά από την άλλη μεριά, νομίζω ότι ακόμα δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια. Δηλαδή δεν έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα, δεν έχουν ανακοινωθεί τα πρωτόκολλα. Μέχρι στιγμή σε υποθέσεις βασιζόμαστε. Αυτές οι υποθέσεις νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούν όλοι και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Διότι πιστέψτε με, η δική μου άποψη είναι ότι αυτό το οποίο έπρεπε να έχει να γίνει και το λέμε εδώ και αρκετές εβδομάδες, διότι θα ήθελα να σας πω εδώ και αρκετές εβδομάδες, το βαρύ πυροβολικό του τουρισμού της Κρήτης, συναντιόμαστε κάθε Σάββατο 11 με 1,5, είμαστε 85 άτομα, όλοι οι μεγάλοι ξενοδόχοι, οι τουριστικοί πράκτορες, οι φορείς, οι πρόεδροι των φορέων, περνάνε αρκετοί υπουργοί, περνάνε αρκετοί αρμόδιοι για να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα θέματα. Σας λέω λοιπόν ότι αυτά βέβαια δεν κάνουμε ούτε δελτία τύπου, ούτε κοινοποιούμε αυτά τα οποία λέγονται, αλλά έχουν περάσει αρκετοί υπουργοί και συζητάμε με ειλικρίνεια αυτά τα οποία μας απασχολούν και έχουν βγει αρκετά συμπεράσματα. Σας λέω λοιπόν ότι είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν στέκουν, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό το οποίο έπρεπε να είχε γίνει είναι διμερείς συμφωνίες με κινητοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών σε κοινά πρωτόκολλα, διότι εμείς μπορούμε να βγάλουμε ένα πρωτόκολλο το οποίο συμπαθείς δημοξιολόγοι μας να αποφασίσουν διάφορα πράγματα, αλλά η άλλη χώρα που θα μας στείλει τους πελάτες, μπορεί να μην συμφωνεί. Mm. Έχουμε πει από την αρχή ότι τα μόνα πρωτόκολλα υγειονομικά, τα οποία είναι παγκόσμια αποδεκτά, είναι αυτά του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και εκεί πάνω έπρεπε να δουλέψουμε όλοι, τα οποία είναι ρεαλιστικά, τα οποία έχουν λογική και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αποδεχτούν όλες οι χώρες. Από εκεί και πέρα, συγγνώμη και τελειώνω, αυτό που σας είπα, τα Υπουργεία Εξωτερικών έπρεπε να έχουν κάνει ήδη, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, να προλιάνουν και να κάνουν τις επαφές που χρειάζεται, ούτως ώστε όταν θα έρθει αυτή η στιγμή που θα πούν να ανοίγουν τα σύνορα, όπως ακούσατε η Γαλλία μεταξύ Γερμανία να λένε ανταλλάσσουμε τους πελάτες μας χωρίς να μπαίνουν σε καραντίνα, mm-hmm. να είμαστε μέσα σε αυτές τις χώρες
τις οποίες θα εμπιστεύονται για να μην κάποιος όταν επιστρέφει να μένει σε 14 μέρες καραντίνα, που είναι αντιτουριστικό και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε τουρίστες. Έχουμε το δικαίωμα να είμαστε οι πρώτοι που θα είναι σε αυτή τη λίστα, γιατί αντιμετωπίσαμε με πειθαρχία αυτό τον εφιάλτη, διότι δεν είχαμε πολλά κρούσματα και δεν είχαμε θανάτους. Τώρα, να σας πάω και σε κάτι άλλο, το οποίο έτσι συζητάτε, δεν ξέρω αν αποτελεί όμως ουτοπική παράμετρο. Ο εσωτερικός τουρισμός μπορεί να αντισταθμίσει τις απώλειες? Και αν ναι, σε τι ποσοστό? Όχι. Όχι, είναι μια ασπιρίνη και ένα μικρό ασπιρινάκι σε καμία περίπτωση. Και όταν ακούτε από τον κύριο Γκεγέρογλου 250 ευρώ πλαφόν μετακίνηση, 5 μέρες διαμονή με ημιδιατροφή κτλ., παρακαλώ, ας σοβαρευτούμε. Ο κοινωνικός τουρισμός καλά να γίνει, γιατί θέλουμε όλοι οι συμπατριώτες μας να κάνουν διακοπές, αλλά εδώ μιλάμε σοβαρά. Σοβαρά για τον τουρισμό, για μεγάλες μονάδες. Μιλάμε για 32 εκατομμύρια τουρίστες που είχαμε το 19. Μιλάμε για, μόνο για την Κρήτη, 250.000 νόμιμα κρεβάτια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε καμία περίπτωση με 3 εκατομμύρια πελάτες και με τέτοιο πλαφόν. Καταλαβαίνετε ότι είναι, ας γίνει, ό,τι γίνεται καλό είναι, και ό,τι γίνεται για να μπορέσουμε έστω ψυχολογικά να ανατάξουμε οι συμπατριώτες μας, καλώς να έρθει και ας γίνει. Αλλά μην περιμένουμε ότι ο τουρισμός μπορεί να επανεκκινήσει με τον εσωτερικό τουρισμό. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να αποτανθούμε στις χώρες από όπου έχουμε παραδοσιακά τους πελάτες μας, να έρθουμε σε συμφωνίες, σε κοινά πρωτόκολλα για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Θέλουμε να αρχίσουμε όλοι. Σας το λέμε, όλοι θέλουμε να αρχίσουμε και θα προσπαθήσουμε και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Κύριε Βλατάκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Να είστε καλά.